Από τη μια, υπάρχουν δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που τρέχουν για τα εργασιακά. Από τη μια υπάρχει αυτό το οποίο παρουσίασε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Από την άλλη υπάρχει μια νομοθετική πρόταση που καταθέσατε εσείς ως κόμμα αναφορικά με τους ντελιβεράδες οι οποίοι εργάζονται σε πλατφόρμες, έτσι. Ναι, φυσικά είναι μια πρόταση νόμου που κατατέθηκε από το κόμμα μας προκειμένου να προστατευτούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι που εργάζονται στα καταστήματα, στις επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού και γυρνάνε, γράφουν κάθε μέρα χιλιόμετρα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς, κύριε Μελικόνη, υπάρχουν και πάρα πολλά δυστυχήματα, χάνονται ανθρώπινες ζωές, χάνονται εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η πρόταση νόμου που κατέθεσε το κόμμα μας νομίζουμε δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν μια εργασιακή ασφάλεια και βεβαίως να έχουν και μια ασφάλεια και για την ίδια τους τη ζωή και συνθήκες εργασίας τέτοιες που να ταιριάζουν στη σημερινή εποχή του 21ου αιώνα. Τώρα, πηγαίνοντας στο κύριο εργασιακό νομοσχέδιο, εννοώ αυτό της κυβέρνησης, έτσι ώστε να γίνει δεκτή. Πηγαίνοντας στο κύριο εργασιακό και ψάχνοντας τα ψηλά γράμματα, θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει για σας το γεγονός ότι γίνεται πιο δύσκολο να κηρυχθεί μια απόφαση άκυρη και ταυτοχρόνως διευρύνονται οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί μια απόφαση παράνομη, μια απόλυση παράνομη με τρεις επιπρόσθετους μισθούς ως αποζημίωση. Ναι, εντάξει, το νομοσχέδιο αυτό που έφερε, που εμφάνισε η κυβέρνηση στη δημοσιότητα και τέθηκε στη διαβούλευση, βεβαίως είναι ένα περιβόλι από αντεργατικές αντιλαϊκές διατάξεις, από βόμβες κυριολεκτικά σε όσα δικαιώματα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις αναφέρατε για το δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι, για τη δυνατότητα μάλλον που έχουν να αποκρούν τις απολύσεις και να στηρίζουν την εργασιακή τους σχέση. Βεβαίως το συντριπτικό χτύπημα στο οκτάωρο που σαρώνει ό,τι έχει απομείνει πλέον από αυτό, οθώντας το σε μια ατομική διαπραγμάτευση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Έχουμε τη θεσμοθέτηση του δεκάωρου και την μέσα και με τον φερετέ της λεγόμενης ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι παραμύθια για μικρά παιδιά αυτά. Γιατί φερετζέ, γιατί τον λέτε φερετζέ? Το λέμε φερετζέ γιατί στην πραγματικότητα αυτό που θα γίνεται, κύριε Μελικόνη, είναι ότι θα ενισχυθεί και θα γίνει ακόμα πιο ασφικτικός ο έλεγχος από τους εργοδότες, αλλά και το κράτος, θα έλεγα εγώ, για τη δουλειά των ίδιων των εργαζομένων. Θα είναι ένα μέσο πίεσης για την εντατικοποίηση της δουλειάς τους. Έχουμε την αύξηση των υπεροριών, μιλάμε για κάθετη αύξηση, από πάνε στις 150 ώρες. Ταυτόχρονα τη μείωση της αποζημίωσης των υπεροριών, έχουμε τη γενίκευση της κατάργησης ουσιαστικά της κυριακάτικης αργίας την ώρα όπου ο Σούπερμαν Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, εμφανίζει τους εργαζόμενους στο ΔΕΛΕΑΡ της Παρασκευής, δουλεύοντας για 4 μέρες υποτίθεται, την ίδια στιγμή στερεί την κυριακάτικη αργία από άλλους εργαζόμενους. Έχουμε μια άλλη ακόμα σοβαρή εξέλιξη, κύριε Μελικόνη. Έχουμε την κατάργηση ουσιαστικά του σώματος επιθεώρησης εργασίας και τη μετατροπή του σε ανεξάρτητη αρχή. Φεύγει δηλαδή από την ευθύνη της κυβέρνησης αυτό, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις από εδώ και πέρα θα νύπτουν τα σχήρας τους και θα παριστάνουν τους πόντιους πιλάτους στην εργασιακή ζούγκλα που εξαπλώνεται. Έχουμε το χτύπημα βέβαια της απεργίας με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και βεβαίως έρχεται αλίμονο συνοδευτικό, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Έχουμε και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Πρόκειται για έναν ακόμα νόμο, κύριε Μελικόνη, στη μακριά αλυσίδα των νόμων της εργασιακής ζούγκλας που γενικεύεται και εξαπλώνεται και που βεβαίως θα χρειαστούν πάρα πολλοί αγώνες και σήμερα ήταν μια πρώτη απάντηση για την κυβέρνηση, το συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα το απόγευμα και σε άλλες πόλεις της χώρας, και να είναι σίγουροι εκεί στην κυβέρνηση και στο ΣΕΒ και οι μεγαλοεργοδότες ότι οι εργαζόμενοι δεν θα το βάλουν κάτω,
θα παλέψουν και τελικά δεν θα περάσουν αυτές οι διατάξεις. Θα καταργηθούν στην πράξη από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους. Κύριε Δελή, κλείνοντας θέλω να σας ρωτήσω, ανεξαρτήτως της θέσης που είχατε ως κόμμα για την Συμφωνία Μάλιστα. των Πρεσπών, περιποιεί τιμή για τη διεθνή εικόνα της χώρας το να βλέπουμε μια κυβέρνηση να προσπαθεί να παίζει επί μήνες πολλούς καθυστερήσεις για εφαρμοστικές συμφωνίες για να αποφύγει το crash test στη Βουλή? Η ουσία όμως, κύριε Μελικόνη, δεν βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται στο ότι η συμφωνία αυτή ήταν άναψε το πράσινο φως για την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Αυτός ήταν και ο σκοπός και μελλοντικά βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακριβώς είναι που ενώνει τελικά ναι. και τη Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, αφήνοντας στην άκρη παλιότερες θέσεις, εν πολλής υποκριτικές, που χαϊδεύοντας αυτιά, υψώνοντας εθνικιστικές κορώνες. Όταν πρόκειται για το συμφέρον της αστικής τάξης για να πατήσει ακόμα πιο γερά το πόδι της στα Βαλκάνια, η ελληνική αστική τάξη ως τμήμα του ευρωνατοϊκού υπεριαλισμού, τότε δεν διστάζει να συνάπτει και τέτοιες συμφωνίες και να τις υπερασπίζονται όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας όλη η ουσία. Το αποδεικνύουν οι ίδιες οι εξελίξεις και βεβαίως επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση που έκανε τότε το κόμμα μας πριν από 2 χρόνια όταν συζητιόταν αυτή η συμφωνία στη Βουλή, ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε, για την διεύρυνση την ατοϊκή και για να μπουν και άλλα εμπόδια, επιπλέον εμπόδια ναι. στην εμφάνιση και στην είσοδο της Κίνας σε αυτά τα σημεία της Ευρώπης. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται και αυτή είναι και όλη η ουσία του ζητήματος. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.